Η Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, τη Διαβητική Πορεία του Νομού Κοζάνης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη διοργάνωσε την Κυριακή 11 Μαρτίου εκπαιδευτικό σεμινάριο σχολικών νοσηλευτών για τη σωστή διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο σχολείο. Η ενημερωτική εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο της ΖΕΠ Κοζάνης. Βρίσκεστε σήμερα εδώ λοιπόν στην Κοζάνη για μια εκδήλωση που έχουμε για τον ζαχαρώδη διαβήτη. Ακριβώς, βρισκόμαστε εδώ στην Κοζάνη για μια εκπαίδευση σε συνεργασία με την 4η Παιδιατρική Κλινική, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κάνουμε τη σημερινή ημερίδα που απευθύνεται σε σχολικούς νοσηλευτές και πώς θα διαχειριστούν τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο σχολείο. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε όσον αφορά αυτή την νόσο? Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο εμφανίζεται όλο και περισσότερο και σε μικρά παιδιά. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε σωστά το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο σχολείο. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδεύονται οι σχολικοί νοσηλευτές για να μπορούν να κάνουν τη σωστή διαχείριση και την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών. Όσον αφορά σήμερα στην Ελλάδα του 2018 που βρισκόμαστε, πόσο έτοιμες είναι οι σχολικές δομές για τέτοιες καταστάσεις? Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η εκπαίδευση ή η ενημέρωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκπαίδευση. Οι σχολικοί νοσηλευτές οι οποίοι είναι τώρα σε σχολεία είναι σχολικοί νοσηλευτές απλοί, δεν έχουν εκπαίδευση, οπότε είναι σημαντικό να έχουν μια εκπαίδευση και γι' αυτό το λόγο εμείς κάνουμε τη σημερινή ημερίδα που γίνεται έπειτα από κάποια περιστατικά που είχαμε σε σχολεία για μη σωστή αντιμετώπιση των παιδιών που έχουν σακχαρώδη διαβήτη από τους νοσηλευτές, τους σχολικούς που τα παρακολουθούσαν και που ήταν υπό την επίβλεψή τους. Έτσι, βλέποντας αυτά τα περιστατικά, κρίναμε απαραίτητο ότι πρέπει αυτοί οι σχολικοί νοσηλευτές να εκπαιδευτούν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσαχαλίνα και το Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για αυτήν την πρωτοβουλία, διότι η ανάγκη σχολικών νοσηλευτών δημιουργήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια. Οι σύλλογοι με παιδιά, γονέων παιδιών με νεανικό διαβήτη, ζοριζόντουσαν πάρα πολύ και ζητάγαν σχολικούς νοσηλευτές για να μπορούν να έχουν τα παιδιά τους μια ασφάλεια και ποιότητα στην καθημερινότητά τους στα σχολεία. Η κυρία Τσαχαλίνα, αφού το Υπουργείο έδωσε σχολικούς νοσηλευτές, στην Βόρειο Ελλάδα πρωτοστάτησε και έκανε την πρώτη ενημερωτική ημερίδα στην Θεσσαλονίκη. Μετά από την επιτυχία που είχε, κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει, γιατί ο κόσμος, η συμμετοχή εδώ είναι πολύ μικρή και αυτό μας θλίβει, αποφάσισε μετά από πρόσκληση της περιφέρειας να έρθει εδώ και σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Διαβητικών των δικών μας νομού Κοζάνης να γίνει αυτή η μερίδα και να ενημερώσουμε τους σχολικούς νοσηλευτές. Τι σημαίνει καταρχήν παιδικός διαβήτης για μια οικογένεια, για ένα παιδί? Για ένα παιδί εξαρτάται από την ηλικία. Ένα μικρό παιδί πιθανόν να μην έχει συνειδητοποιήσει τους κινδύνους μιας υπογλυκαιμίας και βέβαια δεν μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει πόσο αθλήθηκε, τι έφαγε για να κάνει τις ανάλογες μονάδες. Για έναν γονέα είναι ένας καθημερινός αγώνας, ειδικά στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Ακούσαμε ότι οι γονείς σε κάθε διάλειμμα ήταν έξω από τα κάγκελα για να κάνουν μέτρηση στα παιδιά, για να τους δώσουν τα ανάλογα ισοδύναμα φαγητού, να κάνουν τις μονάδες που επιβαλόταν. Καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητά τους ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά των μητέρων, γιατί αυτές ασχολούνται περισσότερο. Και τώρα στόχος είναι να έχουμε σχολικούς νοσηλευτές εκπαιδευμένους και για τον παιδικό σακχαρώδη διαβήτη, σωστά? Ακριβώς. Να είναι εκπαιδευμένοι, οπότε να ξέρουν και τα συμπτώματα μιας υπογλυκαιμίας και μιας υπεργλυκαιμίας και το πώς θα τα αντιμετωπίσουν τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Μετά οπωσδήποτε είναι θέμα των γονέων. Αλλά μέσα στο σχολείο να μην δημιουργηθεί ένας πανικός ούτε με τα άλλα παιδιά, ούτε με τους γονείς να τους παίρνουν τρέχοντας και να τρέχουν οι άνθρωποι για κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να είναι εκπαιδευμένοι. Διότι ένας σχολικός νοσηλευτής έτσι σκέτο δεν μας καλύπτει. Μπορεί να μην ξέρει τι είναι διαβήτης και πώς να το διαχειριστεί. Το επιστημονικό πρόγραμμα εισηγήθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας του Απιθύτα Ασημίνα Γαλίτσινοπούλου, αναπτύσσοντας τα θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων την άσκηση στο σχολείο
αλλά και οδηγίες για τη διατροφή του παιδιού. Ο διαβήτης τύπου 1, όπως γνωρίζετε, είναι μια σοβαρή κατάσταση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση και διαχείριση για την ασφάλεια του παιδιού στο σχολείο. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση σήμερα. Η εκπαίδευση είναι πολυεπίπεδη και αφορά τόσο την διαχείριση με την ινσουλίνη, που είναι ένα επικίνδυνο μέσα εισαγωγικά φάρμακο, αν δεν το γνωρίζει κανείς, με τη διατροφή και με την άσκηση. Και φυσικά με την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων στο σχολείο, όπως την υπογλυκαιμία, δηλαδή την πολύ χαμηλή τιμή του ζαχάρου, η οποία μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε λιποθυμία, σε σπασμούς, να κινδυνεύσει η υγεία του. Άρα πρέπει οι άνθρωποι που είναι δίπλα στο παιδί, και οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές, να γνωρίζουν πώς θα τη διαχειριστούν, όπως επίσης και μια πολύ ψηλή τιμή ζαχάρου, που μπορεί να οδηγήσει σε μια επίσης σοβαρή κατάσταση που λέγεται διαβητική κετοξέωση και πάλι να κινδυνεύσει το παιδί. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι ασφαλή στο χώρο τον αγαπημένο, το σχολικό. Είναι ο αγαπημένος χώρος των παιδιών που περνάνε τις περισσότερες ώρες της ζωής τους.